Καταρχήν να πω ότι το αποτέλεσμα αυτό κάνει πολύ συναρπαστική τη ρεβάνς. Το 1-0 ανέμενε, θα είχαμε ένα άλλο παιχνίδι. Θα είχαμε μια πιο προσεκτική Μπενφίκα, ένα σπάο που θα προσπαθούσε να δημιουργήσει και θα ήταν πολύ δύσκολο. Τώρα, αφού είδαμε ότι ο ΠΑΟΚ έπαιξε με αυτά τα χαφ, box to box την Μπενφίκα και δεν έχασε, παρά το γεγονός ότι θα μπορούσε να είχε χάσει ή έβγαλε περισσότερες ευκαιρίες η Μπενφίκα, αλλά αφού πήγε σε 90 λεπτά ο ΠΑΟΚ box to box, επαναλαμβάνω με χαφ Μπαωρίτσιο και Κάνιας, οι οποίοι είναι η μόνιμα η ελληνική κρίκη του ΠΑΟΚ, τότε στην Τούμπα θα γίνει ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Θετικό για τον ΠΑΟΚ ότι ο βασικός σεντερφόρ της Μπενφίκα θα λείπει και από την Τούμπα. Δηλαδή, ο Φερέιρα, είναι ένας πολύ μέτριος σεντερφόρ. Και το καλό για τον ΠΑΟΚ είναι ότι εφόσον ο καλός του σεντερφόρ θα λείπει από την Τούμπα και επειδή έχουν πολύ καλά άκρα αυτοί, είναι πολύ καλούς ποδοσφαιριστές, ο ΠΑΟΚ είναι πολύ δυνατός στα άκρα του. Πάρα πολύ δυνατός στα άκρα του. Στα χαφ, εκεί που ο ΠΑΟΚ ας πούμε νοσούσε, αυτοί είχαν ένα παιχταρά ο οποίος έκανε και το πέναλτι, έκανε και τέσσερις φάσεις που... Εκεί ο ΠΑΟΚ έχει ένα πρόβλημα, ποιος θα πιάσει αυτόν εδώ πέρα. Εάν βρει αντίθετο ΠΑΟΚ εκεί που δεν βλέπω να υπάρχει, γιατί και ο Βέμπλουμ δεν προλαβαίνει να είναι έτοιμος, εκεί στα χάφ ο ΠΑΟΚ θα έχει προβλήματα. Εκεί ο ΠΑΟΚ θα πρέπει να βοηθηθεί από τους πλαϊνούς, θα πρέπει να βοηθηθεί από πλαϊνά μαρκαρίσματα, από άλλους ποδοσφαιριστές, από τους εξτρέμ κτλ. Όπως έγινε και σήμερα βέβαια. Κοίταξε να δεις. Νομίζω ότι σε αυτό το παιχνίδι, το οποίο ήταν αρνητικοί τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ, ο Κάνιας, ο Μαωρίτσιο λιγότερο, αλλά και ο Πρίγιοβιτ. Ο Πρίγιοβιτ δεν τέριαζε σε αυτό το παιχνίδι, γιατί ο ΠΑΟΚ τον Πρίγιοβιτ το χρειάζεται σε εμάς που έχει κατοχή, είναι καλύτερος, κλείνεται ο αντίπαλος κτλ. Εκεί το θέλει τον Πρίγιοβιτ. Σήμερα ο Πρίγιοβιτ χαλούσε όλες τις αντεπιθέσεις μαζί με τον Μπέλκα, ο οποίος Μπέλκας ήταν συγκλονιστικός, διότι έπαιξε τον ρόλο του τρίτου χαφ. Δηλαδή γύρισε πάρα πολύ πίσω, μάρκαρε, πήρε κάρτες, έπαιρνε την μπάλα, έγινε μπροστά, έγινε σε αντεπιθέσεις. Δεν είχε ο ΠΑΟΚ στηρίγματα στις αντεπιθέσεις. Δηλαδή αν έπαιζε ο Ζάμπα σεντερφόρ ή αυτός ο καινούργιος από την Arsenal από την αρχή, ο ΠΑΟΚ μπορούσε να κάνει και δεύτερο γκολ. Πάντως όχι ότι είναι δυσαρεστημένος από αυτό το παιχνίδι, από την επιθετική του δραστηριότητα. Ανοιχτή πρόκριση. Πολύ καλός ο Κρέσπο, ο οποίος έκανε το συγκλονιστικότερο παιχνίδι στην καριέρα του στον ΠΑΟΚ, μαζί με τον Βαρέλα, τον Μάτος, τον Βιερίνια και τον Πασχαλάκη, είναι μια εγγύηση. Ο Λιμιός μπροστά, ο Ουάρντα, ο Ζάμπα, ο Πέλκας και κατά συνθήκη ο Πρίγιοβιτς είναι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ σε όλο αυτό το όμορφο οικοδόμημα που έχει σε άμυνα και επίθεση λείπει η μεσαία γραμμή για να δέσει ένα πάρα πολύ καλό σύνολο. Ευελπιστώ ότι ο Τεμπέλχανας, ο Βέρμπλουμ που δεν έχει κάνει ποτέ προετοιμασία, να βγει για τον ΠΑΟΚ, γιατί ο ΠΑΟΚ νοθεί εκεί πέρα και μιλάω και για το πρωτάθλημα, γιατί το πρωτάθλημα για να το πάρει, που πιστεύω ότι θα το πάρει, θα δώσει και πολλές μάχες, θα δώσει και πολύ δύσκολα αποτελέσματα. Λοιπόν, αυτή είναι η δική μου τοποθέτηση. Ευχαριστήθηκα που δώσω και από τις δύο ομάδες και να πω και κάτι τελευταίο για τον Πασχαλάκη, ότι ο ΠΑΟΚ τα τελευταία 30 χρόνια δεν είχε βρει ποτέ τέτοιο καλό τερματοφύλακα και το οξύμορο είναι ότι τον βρήκε από σπόντα και σε μεγάλη ηλικία, στα 29 του. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ βρήκε τερματοφύλακα από σπόντα μετά από 30 χρόνια. Αυτό είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό. Το πέναλτι δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει πέναλτι. Δεν υπάρχει πέναλτι γιατί εκεί εξάντησε ο πολύ καλός διαιτητής σε όλο το 90 λεπτό, ήταν καλός ο διαιτητής. Εκεί εξάντησε μια πολύ μεγάλη αυστηρότητα. Δεν το δίνει αυτό το πέναλτι. Δηλαδή, αν το δώσει αυτό το πέναλτι σε αγώνα του πρωταθλήματο, θα πούμε εστημένο, είναι καρδόλι, είναι ντουνέ, είναι χιλιαριό. Αυτό έχω να πω. Φιλιά, σας αγαπώ πολύ. Bye. Είμαι πολύ αγαπημένο φίλο. Τι έπατε, βρε. Έχω ένα σπίτι. Ναι. Και δεν ξέρω τι να το κάνω. Να το νοικιάσω, να το πουλήσω. Πούλα του. Δεν εμπιστεύω με κανέναν, δεν ξέρω κάποιον. Σου έχω τη λύση εγώ. Ορίστε. Home target. Home target. Είναι κάτι φίλοι μου, εξαιρετικά παιδιά. Πήγε κάτι δικούς μου τις προάλλες, πουλήσανε ένα σπίτι. Κάποιοι άλλοι τις προάλλες νοικιάσανε ένα άλλο σπίτι. Είναι εκπληκτική και τίμη. Και πού είναι αυτό το home target?
εδώ πιο κάτω. Παπάφη 96. Το μεσητικό γραφείο Home Target σας προσφέρει ολοκληρωμένες μεσητικές υπηρεσίες γρήγορα, αξιόπιστα, εύκολα και υπεύθυνα. Το γραφείο μας αναλαμβάνει υπεύθυνα την ενοικίαση, την πώληση, τη διακόσμηση ή ακόμα και την ανακαίνιση της οικίας σας. Μπορούμε να καλύψουμε γρήγορα κάθε οικιστική ή επενδυτική ανάγκη σας. Πρωτοπόροι στο χώρο μας και κατάλληλα οργανωμένοι, αναλαμβάνουμε με πλήρη διαχείριση το ακίνητό σας, έτσι ώστε να μην σας απασχολεί η ίσπραξη του ενοικίου. Θα μας βρείτε στην οδό Παπάφη 96, στην κάτω Τούμπα, ή στο τηλέφωνο 2310-937-935 και 690-93-66-002 ή και στη σελίδα μας στο ίντερνετ www.hometarget.gr. Μεσητικό γραφείο Home Target. Στόχος μας, το σπίτι σας. Για όσους ρωτάτε πώς μπορείτε να μας βοηθήσετε, λέει, ανοίξτε τα αυτιά σας. Πατήστε στο YouTube Ραπτόπουλος με αγγλικούς χαρακτήρες, μπείτε στο κανάλι μας και πατήστε εγγραφή, δηλαδή subscribe. Γίνεστε συνδρομητές δωρεάν και βλέπετε όλα τα βίντεο αμέσως μόλις ανέβουν. Κομμουνιστής είναι αυτός. Θα κάνω εγώ δουλειά με δεξιό, θα κάνω δουλειά. Like. Εγώ χρησιμοποιώ και το ραδιόφωνο.gr έτσι ώστε να ακούω όλα τα ελληνικά ραδιόφωνα και τα αθλητικά και τα μη αθλητικά. Και είναι μια πολύ καλή ιστορία για όποιον θέλει να ενημερωθεί να μπει. Εγώ μπαίνω και ενημερώνομαι. Ραδιόφωνο.gr. Πολύ καλό. Το φαΐ είναι μια από τις τελευταίες απολαύσεις του νεοέλληνα. Το καλό φαΐ είναι προνόμιο των λίγων αλλά και των ψαγμένων. Όταν συνοδεύεται και με ποτό από θεσσαλικά αμπέλια, τότε η απόλαυση γίνεται πολυτέλεια. Και όταν η πολυτέλεια συναντά την ποσότητα στις μερίδες και τις τιμές κατανόηση, τότε μιλάμε για το γευστικό στέκι που ψάχναμε καιρό. Φαρσαλινός το Τριάδι, για μερακλίδες. Κάθε μέρα και διαφορετικοί μεζέδες, με ό,τι κρεατικό μπορείς να φανταστείς, με ντόπια κρέατα από τη Θεσσαλία. Με πρόβιο θεσσαλικό σουβλάκι και παϊδάκι. Όσο για τον τσίπουρο μεζέ, σερβίρεται με τον παραδοσιακό θεσσαλικό τρόπο. Κάθε μέρα με διαφορετικές φρέσκες λιχουδιές, σε μεγάλο πιάτο και κάθε μέρα με διαφορετικό κατάλογο. Χώρος για κοινωνικές εκδηλώσεις, με πάρκο 5 στρεμμάτων και παιδική χαρά. Στο Τριάδι, ό,τι φας δεν θα το ξεχάσεις και με ό,τι πιείς θα τα χάσεις. Φαρσαλινός στο Τριάδι, για μερακλίδες.